Δεν έχει βρεθεί ακόμη ο χώρος με την εγκατάσταση των μεταναστών από το κλειστό γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου, που πρέπει να εκκαινωθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη για να φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kickboxing. Δήμαρχοι του Λεκανοπεδίου, στη συνάντηση που είχαν με τον Γιάννη Μουζάλα, ζήτησαν σαφές και αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος, επιφυλασσόμενοι σε διαφορετική περίπτωση να αρνηθούν να εγκατασταθούν μετανάστες στα όρια των Δήμων τους. Με μπουκάλι έτοιμο να σπάσει, παρομοίωσε το προσφυγικό αρμόδιος υπουργός. Το ρεπορτάζ είναι του Μανώλη Σαριώτη. Επτασφράγιστο μυστικό επιχειρεί να κρατήσει η κυβέρνηση το σημείο μετεγκατάστασης των μεταναστών σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, καθώς από τη μία στελέχη της επιμένουν ότι υπάρχει σχέδιο, αλλά από την άλλη δεν το ανακοινώνουν. Η συνάντηση του Γιάννη Μουζάλα με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης το μεσημέρι έπεσε στο κενό, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις στους δημοτικούς άρχοντες. Για μια ακόμα φορά διαπιστώνουμε ότι πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, δυστυχώς. Δεν θέλουμε ατέλειωτους χώρους αποθήκης ανθρώπινων ψυχών. Θέλουμε να υπάρχει σεβασμός στον άνθρωπο. Αλλά και βεβαίως θέλουμε κοινωνίες με ασφάλεια να λειτουργούν. Τα χρονικά όρια στενεύουν, καθώς την Τετάρτη πρέπει να εκκαινωθεί το γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου προκειμένου να ετοιμαστεί για τη διεξαγωγή του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Kickboxing. Και η κρισιμότητα της κατάστασης φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Γιάννης Μουζάλας έκλεισε νέο ραντεβού με τους δημάρχους Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού Αργυρούπολης μέσα στα άγρια χαράματα για τις 7.30 το πρωί της Τρίτης. Προτιμώ να κοιμάμαι με παράπονα παρά με τύψεις. Γεια σας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος όγκος των μεταναστών θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό και ήδη ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Στο πρώην αεροδρόμιο, ο λαός της περιοχής μας και συνολικά ο ελληνικός λαός περιμένει κάποια στιγμή να δει εργοτάξιο, μπουλντόζες, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, ζωή και πολιτισμό. Και οτιδήποτε άλλο είναι μακριά από αυτό το σχέδιο, αντιλαμβάνεστε ότι όχι απλά μας βρίσκει αρνητικούς, μας βρίσκει πλέον σε μια θέση μάχης. Κατά την άποψή μου, υπήρξε μια γόνιμη συζήτηση. Υπήρξαν και αντιπαραθέσεις, πάλι κατά την άποψή μου, χωρίς νόημα. Οι οικογένειες των μεταναστών αναμένεται να μεταφερθούν όλες στο κέντρο φιλοξενίας του Ελαιώνα, εκεί όπου ξεναγήθηκε το πρωί από το Δήμαρχο Αθηναίων η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συζητήσαμε για το συντονισμό των προσπαθειών μας. Να φέρουμε κονδύλια για την Ελλάδα και κονδύλια για τους πρόσφυγες. Με πιο συντεταγμένο πρόγραμμα, ώστε να ωφεληθούν οι άνθρωποι που φιλοξενούνται εδώ, αλλά και οι άλλοι πρόσφυγες. Όπως πάντα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε και να μιλήσουμε με τους ανθρώπους και να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Θα βρούμε τον τρόπο, τον έχουμε βρει ουσιαστικά, του πώς θα μπορέσουμε να συνενώσουμε πόρους, ούτως ώστε και τους πρόσφυγες να βοηθήσουμε, και το θέμα της επαναγκατάστασης, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες οι οποίες θα φιλοξενήσουν πρόσφυγες να έχουν κάποιο όφελος. Χιλιάδες μετανάστες, τους οποίους δεν επιτρέπουν την είσοδο τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Αθήνα. Στις πλατείες Ομονίας και Βικτόριας προσπαθούν να βρουν τρόπο να φτάσουν στην Ιδωμένη. Κάποιοι παίρνουν το λεωφορείο για τα ελληνοσκοπιανά σύνορα με την ελπίδα να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Όσοι δεν τα καταφέρουν, επιστρέφουν στην Αθήνα με τον ίδιο τρόπο. Περισσότεροι από 500 μετανάστες επέστρεψαν στη Λέσβο προκειμένου να περάσουν νέον έλεγχο, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα χαρακτηριστούν πρόσφυγες και θα περάσουν τα σύνορα. Ηχηρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Το προσφυγικό δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα αρχών. Υπερασπιζόμενοι τον άνθρωπο, επειδή έτσι είναι ο πολιτισμός μας και η δημοκρατία μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους πρόσφυγες ως ανθρώπους. Τετατέτ με τον Τούρκο ομολογό του θα έχει για το μεταναστευτικό ζήτημα την ερχόμενη Πέμπτη ο Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.